Καλησπέριζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή του Ποταμιού, Νίκο Ορφανό. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας από τις Σέρρες. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αθήνα. Θα ήθελα ευθύς εξ αρχής ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν όλες αυτές τις ημέρες στη χώρα, για τις κρίσιμες στιγμές που πραγματικά βιώνουμε και που θα εξακολουθήσουμε τουλάχιστον να βιώνουμε, καθώς Κυριακή κοντή γιορτή, λέει ο λαός, αλλά πραγματικά περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και αγωνία για το τι θα φέρει αυτή η Κυριακή. Ίσως η Μελίνα Μερκούριο θα τραγουδούσε το Ποτέ την Κυριακή, όταν έπαιζε το Ποτέ την Κυριακή, δεν ξέρω τι είχε κατά νου. Η Μελίνα Μερκούρη και με το Ζήντα Σεν έλεγαν ποτέ την Κυριακή, αλλά εγώ είμαι με το Φρανσουά Τριφό που έλεγε οπωσδήποτε την Κυριακή σε μια αντίστοιχη ταινία του. Και επειδή οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι στο πλευρό μας και πληθαίνουν, μέχρι και ο Σαρκοζή άλλαξε τη στάση του και άρχισε να λέει ότι πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ, πιστεύω ότι μπορούμε έστω και στην παράταση που λένε να γυρίσουμε το παιχνίδι και να αυξήσουμε τους συμμάχους μας, που είναι πάρα πολύ λίγοι αυτή τη στιγμή, ήταν μέχρι τώρα τέλος πάντων, και να επωφεληθούμε ούτως ώστε να παραμείνουμε στο ευρώ, να θέσουμε μια νέα βάση ανάπτυξης της χώρας, διότι πρέπει όλοι να καταλάβουν, αν δεν το έχουν καταλάβει ήδη, που νομίζω ότι το έχουν καταλάβει, ότι η δραχμή στην οποία, η οποία υπάρχει σαν κίνδυνος πάνω από το κεφάλι μας, δεν είναι η δραχμή του 1995, αλλά του 1950. Και αυτό το πράγμα, επειδή θα αποτελούσε και μια μεγάλη εθνική ήττα και θα έθετε σε κίνδυνο και τη γεωδυναμική και τη γεωγραφική θέση της χώρας όσον αφορά τις συμμαχίες της, τη γεωστρατηγική της μάλλον, πιο σωστά, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει το εθνικά σωστό πράγμα. Υπάρχει το θέμα είναι, κύριε βουλευτά, στο ευρώ και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάση θυσία. Δηλαδή αυτό που φοβάται πλέον ο κόσμος είναι ακόμη πιο σκληρά μέτρα σε σχέση με αυτά που πρότειναν οι Ευρωπαίοι μέχρι πριν από μια εβδομάδα. Κοιτάξτε, το ερώτημα ευρώ πάση θυσία δεν είναι σωστό. Είναι ημιτελές. Το σωστό θα ήταν να λέγατε ευρώ πάση θυσία ή το ή πρέπει να συμπληρώσουμε. Το ή ποιο είναι. Εάν η συμφωνία είναι φορομπηχτική, όπως λέμε, και καθαρά εισπρακτική, δεν θα έχει καμία απόδοση. Εάν είναι αναπτυξιακή όμως, όπως εμείς, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και γι' αυτό στηρίζουμε την διαπραγματευτική προσπάθεια και το σχέδιο του Πρωθυπουργού, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, τότε οι όποιες τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις θα έρθουν πολύ καλύτερα. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Σε μια οικογένεια που ζει με τη σύνταξη του παππού και τα παιδιά και τα εγγόνια είναι άνεργα, αν το παιδί και το εγγόνι βρει δουλειά και ψαλιδιστεί ελαφρότατα η σύνταξη του παππού, συνολικά θα έχει μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος. Αλλά χωρίς μείωση και καταπολέμηση της ανεργίας, με επενδύσεις, με παραγωγική, πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση, μόνο με φοροεισπρακτικά μέτρα, ναι, συμφωνώ, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Αλλά ευελπιστώ και πιστεύω και αισιοδοξώ ότι δεν θα είναι τέτοια συμφωνία. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και τις προτάσεις, γιατί η θέση δική σας ήταν ευθύς εξ αρχής ξεκάθαρη και μέχρι και σήμερα σταθερή, ότι θα στηρίξετε και θα ψηφίσετε την πρόταση της κυβέρνησης στη Βουλή. Βεβαίως, δεν υπάρχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Είχαμε επιλογές και το Φλεβάρι και το Μάρτι και τον Απρίλη και το Μάη. Τώρα δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και πρέπει να ξέρουμε και κάτι, ότι η όποια συμφωνία δεν είναι κάτι τελεσίδικο που γράφεται πάνω σε πέτρινες πλάκες και δεν αλλάζει. Όχι, στην πορεία μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Και αν αρχίσουμε να καταφέρνουμε να ανασυγκροτούμε το κράτος μας σε μια σύγχρονη βάση, όπως το κάνουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης, τότε μπορούμε και εμείς να διεκδικήσουμε και μεγαλύτερη απομείωση του χρέους και ρυθμίσεις ευνοϊκότερες και κάτι το οποίο δυσλειτουργεί να φύγει και να έρθει κάτι άλλο ευνοϊκότερα. Όλα είναι ανοιχτά. Η διαπραγμάτευση δεν τελειώνει οριστικά με τη συμφωνία. Μπαίνει σε μια βάση και η βάση αυτή μετά επανεξετάζεται. Έχουμε πολλά ζητήματα να δούμε μέχρι και την Κυριακή. Το θέμα είναι να υπάρξει, κύριε Ορφανέ, γιατί έχει και ενοχοποιηθεί, αλλά και κατά τη συγγραφική η έννοια των μεταρρυθμίσεων και η λέξη. Και πραγματικά περιμένουμε να δούμε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις με αυτό που λένε αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ακριβώς, αυτό το έλεγα καιρό τώρα στα πάνελ, χαριτολογώντας ότι σε λίγο ο κόσμος θα ακούει ανάπτυξη και θα κόβει πέρα, που λένε. Δεν πρέπει να είναι όμως έτσι, γιατί όταν λέμε ανάπτυξη εννοούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εννοούμε θέσεις εργασίας, ανασυγκρότηση του ασφαλιστικού συστήματος, ούτως ώστε οι συνταξιούχοι, οι νυν και οι μέλλοντες να διασφαλίσουν τη σύνταξή τους με μίνιμουμ ποσοστά, τα οποία δεν θα τους φτωχοποιούν.
και ταυτόχρονα εξυγχρονισμό του κράτους, ώστε να μην παράγουμε ελλείμματα και να μην είμαστε μονίμως στην ανάγκη της ζητιανιάς και του δανεισμού. Mm-hmm. Με τέτοιες βάσεις σιγά σιγά θα εμπλακούμε και από όλα τα μνημόνια και από όλα τα δανεικά και από όλους τους δανειστές μαζί. Βέβαια, εσείς και πίδαλτα πρόδημου ψηφίσματος είχατε μια σταθερή στάση λέγοντας ναι στο συγκεκριμένο ερώτημα του δημοψηφίσματος. Ωστόσο, θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο αναιρέσατε κάποια από την άποψή σας βλέποντας και το 61% του λαού να λέει ναι, αλλά θεωρείτε ότι υπήρξε και κάποια αναστροφή κλίματος στην Ευρώπη μετά το δημοψήφισμα? Ότι υπήρξε αναστροφή κλίματος, υπήρξε. Έγινε δυσχερέστερη η θέση μας, διότι η θέληση και η άποψη των Ευρωπαίων ήταν πάρα πολύ σαφής. Ότι όχι σημαίνει θέληση για φυγή από την Ευρωζώνη, ναι σημαίνει θέληση για παραμονή στην Ευρωζώνη. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει σημασία πια τι ψήφισε κανείς, διότι νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν θέλει έξοδο από το ευρώ και νομίζω ότι πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι που ψήφισαν όχι, διότι θεώρησαν και πίστεψαν την υπόσχεση του Πρωθυπουργού για συμφωνία άμεσα εντός 48 ώρων. Άρα αυτό δεν συνιστά έξοδο. Και από εκεί και πέρα να σας πω κάτι, αναθεωρώντας, ίσως πιστεύω τελικά, επειδή ήταν ψευδοερωτήματα και ψευτοδίλημα αυτό που έθετε το δημοψήφισμα, ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να είχαμε προτιμήσει την αποχή, δεδομένου ότι είτε όχι ψηφίσαμε, είτε όχι, είτε ναι, τελικά έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει πολύ καιρό πριν. Μια εθνική συνεννόηση για μια εθνική διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά εσείς ένας δημοκρατικά εκλεγμένος με την συμμετοχή του κόσμου σε εκλογές, πώς μπορείτε να μιλάτε για αποχή? Μιλάω για αποχή στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα. Διότι αν αρχίσουμε να βάζουμε δημοψηφίσματα, εκτός το ότι ήταν ημιπαράνομο γιατί έθετε δημοσιονομικά ερωτήματα ενώ απαγορεύονται από το Σύνταγμα και διάφορες άλλες τις λειτουργίες δικαστικού τύπου, το ζήτημα είναι το εξής. Άμα αρχίσεις με τα δημοψηφίσματα για τέτοια πράγματα, δεν τελειώνεις ποτέ. Γιατί το ζήτημα είναι ότι αν απαιτήσουμε να σεβαστούν τη δική μας λαϊκή θέληση, τότε κάλλιστα θα μπορούσαν να γυρίσουν και οι άλλοι και να πούνε: κοιτάξτε, μισό λεπτό, παιδιά, να κάνουμε κι εμείς ένα δημοψήφισμα για το αν εγκρίνουν οι λαοί μας τη συμφωνία που θέλετε. Ούτως ώστε, αν δεν την εγκρίνουν, να σηκωθείτε να φύγετε. Αρχίζει και μπλέκει το πράγμα. Πολύ ωραία έγινε το δημοψήφισμα, πάμε παρακάτω. Έγινε μια εθνική συνεννόηση όπως έπρεπε να γίνει και αυτό είναι που αυτή τη στιγμή προέχει. Το δημοψήφισμα πάει, τελείωσε. Ανήκει πλέον στο παρελθόν και στους ιστορικούς του μέλλοντος που θα το αξιολογήσουν ανάλογα το πώς θα είναι τότε τα πράγματα. Τώρα πάμε να σώσουμε τη χώρα. Κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία και να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.